Εδώ με προπονητή τον κύριο Παυλίτσοβιτς θα αρχίσει με Σοκ, Γκάλι, Βράνκοβιτς, Κόμαζετς και Μυριούνι. Ο μέσος όρος ύψους αυτής της πεντάδας είναι 2 μέτρα, όπως μπορείτε και εσείς να διακρίνετε. Από την άλλη και Μπάμπιτς. Μέσος όρος ύψους αυτής της πεντάδας 1,98. Εδώ με προπονητή τον κύριο Παυλίτσοβιτς θα αρχίσει με Σοκ, Γκάλι, Βράνκοβιτς, Κόμαζετς και Μυριούνι. Ο μέσος όρος ύψους αυτής της πεντάδας είναι 2 μέτρα, όπως μπορείτε και εσείς να διακρίνετε. Από την άλλη και Μπάμπιτς. Μέσος όρος ύψους αυτής της πεντάδας 1,98. Διαιτητές της συνάντησης ο Κώστας Κορομιλάς από το Βόλο και ο Λάζαρος Βορεάδης από την Θεσσαλονίκη. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα για το τζάμπολ που θα γίνει μεταξύ του Μπάμπιτς και του Βράνκοβιτς και είναι η ΑΕΚ αυτή που θα οργανώσει την πρώτη της επίθεση με τον Κώστα Παταβούκα που έδωσε στον Γαλακτερό. Από τον Ποδαρά η μπάλα στον Παταβούκα, Χάμιλτον. Ο Μπάμπιτς αμήχανος. Το σουτ τριών πόντων του Γαλακτερού είναι εύστοχο και παίρνει προβάδισμα 3-0 η ΑΕΚ. Τις ρακέτες ήταν κλιαρό το μαρκάρισμα του Βράνκοβιτς, ο Μπάμπιτς θα ευστοχίσει και τώρα προηγείται με 5-2 η φιλοξενούμενη ομάδα της ΑΕΚ. Rebound εντυπωσιακά από τον Βράνκοβιτς. Σοκ. Μόνος του το σουτ και περνάει για πρώτη φορά μπροστά με 6-5. Η λόμπ πάσα και το κάρφωμα από τον Βράνκοβιτς ξεσηκώνει τον κόσμο. Κοιτάξτε και πάλι εδώ τον Βράνκοβιτς που πολύ εύκολα, πανύψηλος όπως είναι, κάρφωσε και έκανε το σκορ 8-5. Ο Χάμιλτον κόβεται. Κόμαζετς. Βράνκοβιτς. Σοκ. Ακριβώς 3 λεπτά μετά την έναρξη. Παρέμβαση του Σοκ, προσπάθεια τριών πόντων, εύστοχη και 8-8, να εδώ, ο νεαρός παίχτης της ΑΕΚ, που σιγά σιγά γίνεται βασικότατος τελεχός της. Ωραία η προσπάθεια, αλλοιώθηκε όμως από την παρέμβαση του Γαλακτερού και πήρε ο Χάμιλτον που δίνει στον Γαλακτερό το πάσιμο. Φοβήθηκε και αστόχησε ο Γαλακτερός μπροστά στον Τερατώδη εκεί, Βράνκοβιτς. Έκοψε ο Ποδαράς όμως το πάσιμο του Γκάλι. Out υπέρ της ΑΕΚ. Γαλακτερός. Μπάμπιτς. Αμαρκάρια τριών πόντων από τον Ποδαρά. Εύστοχη. 12-11. Στον πόντο η διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού. 15 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Ζωντανή μετάδοση του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης. Αυτό δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε καθώς σηκώνονται οι θεατές μπροστά μας. Όμως ο Χάμιλτον βλέπουμε ότι με follow θα καταφέρει να δώσει και πάλι προβάδισμα στην ΑΕΚ 13-12. Να και ο Μιχάλης Κυρίτσης. Το καλάθι του νεαρού παίκτη. Και εύστοχος ο Ποδαράς. Να εδώ ο Δημήτρης Ποδαράς που φτάνει τους 8 πόντους. 15-14 προηγείται η ΑΕΚ. Η θέση μας εδώ στο κλειστό της Γλυφάδας. Είδαμε και πάλι το φάουλ που έγινε πάνω στον Γκάλι. Εκπληκτική η ενέργεια του Χάμιλτον που γυρίζει και κάτι λέει στο Βράνκοβιτς. Κοιτάξτε και πάλι εδώ με το αριστερό ο Χάμιλτον. Πήγε να τον κόψει ο Βράνκοβιτς αλλά ήταν αστραπή. Χάμιλτον. Εκπληκτική η ενέργεια του Χάμιλτον που γυρίζει και κάτι λέει στο Βράνκοβιτς. Κοιτάξτε και πάλι εδώ με το αριστερό ο Χάμιλτον. Πήγε να τον κόψει ο Βράνκοβιτς αλλά ήταν γρήγορα στην επίθεση ΑΕΚ και το σούτ του Παταβούκα είναι άστοχο. Μέσω Μυριούνι για τον Κόμαζετς. Στην προσποίηση θα κερδίσει φάουλ από τον Ποδαρά. Κόπηκε η επίθεση του Παναθηναϊκού. Ποδαράς για Γαλακτερό και φάουλ του Μυριούνι.
δικαίωμα για δύο βολές στον Άσο Γαλακτερό του Παναθηναϊκού στο σημερινό παιχνίδι. Και ο Γαλακτερός μείωσε σε 21-18. Όπως βλέπετε έχει φτάσει στους 4 πόντους και τώρα τους 5 στο καλάθι η διαφορά, 21. Αλλά τελικά η μπάλα παίχτηκε απ' έξω. Δεν μέτρησε το καλάθι και με δεύτερη προσπάθεια ο Γκάλης. Να και η πρώτη αλλαγή που ετοιμάζει ο κύριος Κυρίτσης, θα είναι ο Βασίλης Λανές. Το σούτ από τον Ποδαρά είναι εύστοχο και μειώνει σε 25-21. Να εδώ ο Λανές. Προσπάθεια τριών πόντων από τον Γαλακτερό. Τα Πάνες που πήρε τη θέση του Μπάμπιτς και το σούτ τριών πόντων εύστοχο από τον Χάμιλτον παρά το μαρκάρισμα του Μυριούνι. Μειώνει τη διαφορά σε 27-24. Γκάλης. Πολύ ωραία ενέργεια. Παίρνει και το επιθετικό rebound. Κερδίζει φάουλ από τον Λανέο. Κόβει ο Βράνκοβιτς, αλλά έχει δώσει προηγουμένως φάουλ ο κύριος Βορεάδης στο μαρκάρισμα του Μυριούνι, στο πάσιμο του Χάμιλτον. Εδώ. Και μιλάνε μεταξύ τους οι διαιτητές. Δείτε και πάλι, η μπάλα είναι στην άνοδο. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Φέξη, το σκηνοθέτη μας και τα βίντεο replay. Από τον Λανέ, Γαλακτερός. Τριών πόντων το σουτ, εύστοχο και 30-30 αναγκάζεται ο πάγκος του Παναθηναϊκού να ζητήσει time-out. Με το νούμερο 14, ενώ από πλευράς Παναθηναϊκού έχουμε την ίδια πεντάδα από την αρχή του παιχνιδιού. Από την κορυφή της ρακέτας, 36-32. Φτάνει και αυτό στους 10 πόντους. Και αμέσως ο Γαλακτερός εδώ θα ανταποδώσει με ωραίο σουτ. Παταβούκας. Χάμιλτον, προσπάθεια τριών πόντων, εύστοχη από τον Χάμιλτον, τον Ντέρεκ Χάμιλτάρη. Κάτι είπε ο Φώτης Κατσικάρης, φαίνεται ότι στα μαρκαρίσματα κάτι συνέβη. Γαλακτερός άφησε στον Κατσικάρη. Μπάμπιτς. Rebound από τον Σοκ. 50-30 Παναθηναϊκού εδώ. Η εκπληκτική πάσα του Γκάλη και το καλάθι από τον Σοκ. Μπάσκετ ποιότητας από τους έμπειρους παίκτες των δύο ομάδων. Άστοχος. Για 30 περίπου λεπτά στα ηλίσια, ο νικητής ξεχώρισε στα τελευταία 10 λεπτά και εύκολα πήρε